πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες έχουμε εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, πότε? Θα δούμε. Θα δούμε! 24 Νοεμβρίου και η 1η Δεκεμβρίου οι εκλογές για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι από τις δύο ημερομηνίες. Περίμενε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή... Κυρία Λεμονή, κύριε Λεμονή, μην αμφισβητείτε αυτό που λέω. Όχι, δεν αμφισβητώ τίποτα. Πάμε λοιπόν, ξαναλέμε λοιπόν, πότε έχουμε εκλογή στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, οι εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι στις 24 Νοεμβρίου και οι 1η Δεκεμβρίου εκλογές για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το συνέδριο του κόμματος θα διεξαχθεί από 1η ως 3 Νοεμβρίου. Έτσι αυτό... είναι αυτά, ο κύδος ερήφθη, είναι η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, όπως έβγαλε η πολιτική γραμματεία κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Αυτό δείχνει βέβαια ότι επικράτησε η πρόταση των 87, που ζήτησε να γίνει το συνέδριο στο τέλος Οκτωβρίου και όπως είπες, τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, να γίνουν οι εκλογές για τον πρόεδρο. Όμως, να πούμε ότι ο Παύλος Πολάκης είχε διαφωνήσει με αυτή την πρόταση των 87, διότι προσερχόμενος στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ζήτησε εκλογές για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν νωρίτερα, διότι, όπως είπε, δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η κατάσταση. Επανέλαβε την πρόθεσή του ότι θα θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και ερωτηθείς για το... συγγνώμη... αν πρέπει να είναι εκ νέου υποψήφιος ο Στέφανος Κασελάκης, είπε ότι φυσικά και μπορεί να είναι, προσθέτοντας ότι ελπίζει να μην ισχύουν τα σενάρια πως ο Κασελάκης περιμένει δημοσκόπηση για να φτιάξει άλλο κόμμα. Χαρακτήρισε ακρότητες όσα ακούγονται, που σε μεγάλο βαθμό είπε ότι είναι υποβολημιές και κάλεσε όλους να δεσμευτούν για ενότητα. Ο Στέφανος Κασελάκης ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εξοχικό του στις Πέτσες. Από εκεί θα οργανώσει την επιστροφή του. Πληροφορίες λένε ότι εκεί στείνεται το στρατηγείο του. Δίπλα είναι ο σύζυγός του, ο Τάιλερ Μακβέθ. Να καλησπερίσουμε και τον του. Κύριο Θεοδωρόπουλο, τον γνωστό ποινικολόγο. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό φθινόπωρο. Η βροχή, πραγματικά, κύριε Καμπούρη, να έρθει σε αυτούς που έχουν ρημάξει τον ελληνικό λαό. Και ξέρουμε όλοι ποιοι είναι. Ασχολούμαστε με τον κύριο Κασελάκη, η κυρία Λεμονή καλά τα λέει, αλλά ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η βροχή αυτή που ήρθε σήμερα στην Αττική πρέπει να ξεπλύνει από τους βρώμικους και τους σάπιους πολιτικούς που έχουν λιμάξει τη χώρα. Κύριε ο Λεμονή. Ελληνικός λαός όμως με αυτά που γίνονται δεν έχει αξιωματική αντιπολίτευση και δεν βλέπουμε να αντιδρά κανείς σε όσα γίνονται. Όπως είπε. Άρα, πάμε να πούμε λίγο πολύ γρήγορα, μην το κουράζουμε και πολύ. Έχουμε 24 Νοεμβρίου λοιπόν οι εκλογές. Γίνεται η σφαγή στο ΣΥΡΙΖΑ και φωνάζει για μία ακόμα φορά, ενώ είναι ο Πολάκης, αυτός ο οποίος φαίνεται να είναι επικρατέστερος. Σύμφωνα με κρυφές δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι πάει να πάρει την προεδρία του κόμματος ο Πολάκης. Κοιτάξτε, και... αυτό θα είναι πραγματικά ένα τραγέλαφο. Στο ΣΥΡΙΖΑ μετά θα φτάσει αισίως το 3%. Πλέον είναι παροδία όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Νομίζω δεν αφορά ούτε έναν Έλληνα πλέον. Πες μου, τι θα ψήφιζες εάν ήσουν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήμουν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ θα γλέτσο! Γλέτσο, με τρέλα για να έχουμε τουλάχιστον και λίγο έτσι εικόνες να έχουμε να παίζουμε. Έχει δίκιο, κύριε Καραγιάννη. Αντί τι άλλο, γλέτσος είναι και θεατρικός, έχει και παράγει και περιεχόμενο, οπότε έχει πολλά να βγάλεις. Ο γλέτσος...